Καλή μου φίλη, γεια σας και πάλι. Στο σημερινό βίντεο θα σας επισημάνω τρεις φυσικές συνήθειες, τρεις φυσικές ανάγκες που τις κάνετε λάθος και σας προκαλούν καρκίνο. Πάμε! Λοιπόν, φίλοι μου, πριν πω στο θέμα του βίντεο, πρώτα θα ήθελα να σας πω κάτι που μου το ρωτάτε πολύ συχνά. Με ρωτάτε για τον τάδε ομιλητή ή για τον άλλον ομιλητή, είναι καλός να τον ακούμε, τι γνωρίζει αυτόν, τι γνωρίζει τον άλλον. Λοιπόν, ο σκοπός εδώ πέρα του καναλιού, ο δικός μου, δεν είναι να σας λέω ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός. Ο σκοπός εδώ είναι να σας μάθει μόνοι σας να μπορείτε να κρίνετε. Και θα δώσω μια γενική απάντηση γύρω από αυτό. Υποτίθεται ότι έχουμε περάσει στο επόμενο level τώρα, γιατί στην αρχή, πριν 10-15 χρόνια, ακούγαμε όλοι ότι όλοι είναι προδότες να κρατάμε την πίστη, πίστη, πατριωτισμό, όλα αυτά τα γενικόλογα που δεν οδηγούν πουθενά, που δεν σας ανοίγουν τα μάτια. Αυτό που έχω να σας πω είναι να ακούτε αυτούς που σας ανοίγουν τα μάτια, αυτούς που σας αποκαλύπτουν τις πλάνες, τις κοινωνικές πλάνες, τις πλάνες του διαβόλου. Όχι να ακούτε γενικολογίες, θα προστατεύσουμε την πίστη μας μακριά από το 666, μακριά από αυτό όποιος τα πάρει, όποιος τα πάρει θα πάει στην κόλαση και όλες αυτές τις γενικολογίες. Οπότε θα έχουμε περάσει στο επόμενο level, που είναι να μιλάμε πιο συγκεκριμένα, τα λέγαμε αυτά και εμείς στην αρχή. Να μιλάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, να αποκαλύπτουμε πλάνες, να ανοίγουμε τα μάτια του κόσμου για να μην πλανηθεί ο κόσμος. Γιατί στην τελική δεν θα σε προστατέψει το να ξέρεις μόνο το ότι πρέπει να κρατήσουμε την πίστη μας. Αυτό το ξέρεις ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζεται κάποιον ομιλητή για να σου το πει. Ή ότι άμα πάρεις το 666 θα πας στην κόλαση. Αυτά τα ξέρουμε ούτως ή άλλως. Αυτές οι γενικολογίες θα πρέπει να σταματήσετε να τις ακούτε, γιατί πιο πολύ σας φλωμώνε και σας αποσυντονίζουν από την πραγματικότητα. Θα πρέπει να μπείτε πιο βαθιά, στη λεπτομέρεια, στις πλάνες, για να μπορέσετε να τις αποφύγετε. Το να μάθετε. Βλέπω και εγώ ομιλητές, δεν θέλω να δώσω ονόματα. Βλέπω ομιλητές που μιλάνε γενικόλογα. Το παίζουν πατριώτες και μπορεί και να είναι. Αλλά αν δεν. Άλλο να είσαι πατριώτης άβουλος, δίχως την ικανότητα να κρίνεις, τι θα κάνεις, μια τρύπα στο νερό θα κάνεις. Ένας άβουλος. Όσο θάρρος και να έχει, θα πάει να πέσει μόνος θα το σκοτώσουν. Σκοπός είναι να λειτουργήσουμε έξυπνα. Να βρούμε ποιες είναι οι πλάνες και να τις αποφύγουμε. Δεν είναι να βγαίνουμε έτσι μπροστά και να κινδυνεύουμε με δικαστήρια, με τέτοια, με 1000 και τελικά να καταλήξουμε σε μια φυλακή. Και δηλαδή εμείς τους φανερώνουμε, ακούστε τώρα, δείτε πώς λειτουργεί αυτό που κάνουν αυτοί, κάποιοι ομιλητές. Τους φανερώνουν πατριώτες, αν δεν είναι συστημικοί. Και γι' αυτό τους έχουν ελεύθερους, τους φανερώνουν ότι είναι πατριώτες, στον εχθρό φανερώνουν ότι είναι πατριώτες και ο εχθρός τι κάνει μετά, θέλει να τους κλείσει τη φυλακή για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Ενώ, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να βγαίνεις και να, αφού βγαίνεις που βγαίνεις μπροστά, έτσι, να αποκαλύπτεις τις πλάνες. Εκεί δεν μπορεί το σύστημα να σε κάνει τίποτα. Όταν είσαι με τον Ιησού Χριστό μέσα από το Ευαγγέλιο και αποκαλύπτεις τις πλάνες μέσα από το Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί το σύστημα, δεν έχει δύναμη το σύστημα να σε πάρει πριν την ώρα σου, να σε βγάλει από το παιχνίδι πριν την ώρα σου. Όταν θα δώσει ο Θεός το OK, τότε θα σε βγάλει, γιατί είσαι υπό την προστασία του Θεού. Όταν βγαίνουν όμως γενικά και λένε, πρέπει να προστατέψουμε την πίστη μας, εμπιστοσύνη στο Θεό, γενικά όμως, έτσι, χωρίς να μπαίνουν σε λεπτομέρειες για ποιον Θεό όλα αυτά, έτσι. Οι Έλληνες θα μας προστατέψει ο Θεός, οι Έλληνες θα κάνουν αυτό. Και μιλάνε έτσι με γενικολογίες, χωρίς εσείς να έχετε μια σαφή εικόνα των πραγμάτων, καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Και 500 έτσι ομιλίες να δείτε, δεν θα δείτε καθόλου πρόοδο στη ζωή σας. Οπότε, κλείνοντας αυτό το θέμα, ξαναλέω. Βλέπουμε, παρακολουθούμε ομιλητές οι οποίοι μας ανοίγουν τα μάτια. Δεν μιλάνε, δεν είναι δηλαδή, πώς να σας το πω τώρα, φαφλατάδες. Δηλαδή όλο σαν τα τσιουάουα τα σκυλάκια που γαυγίζουν αλλά δεν δαγκώνουν. Δεν είναι φαυλατάδες. Το σύστημα το πολεμάς, το νικάς, το αναχαιτίζεις, το χτυπάς όταν το φανερώνεις, όταν το αποκαλύπτεις. Όταν αποκαλύπτεις τις πλάνες. Το σύστημα θέλει να πλανήσει τον κόσμο, προσπαθεί να του βάζει τρικλοποδιές στον κόσμο, να τον κοροϊδέψει τον κόσμο, να του βάζει να κάνει πράγματα παρά τη θέλησή του με πονηριά και
πολεμάς το σύστημα όταν αποκαλύπτεις τις πλάνες στον κόσμο. Έτσι πρέπει να είναι ένας ομιλητής της αλήθειας. Πρέπει να αποκαλύπτεις τις πλάνες. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι απλά για να κερδίζουν views, είναι απλά για να φαίνονται στον κόσμο, είναι για να κυνηγούν τη ματοδοξία, είναι επειδή είναι συστημικοί, δεν ξέρω, έχουν άλλα κίνητρα, δεν έχουν πάντως το κίνητρο του Θεού. Δεν έχουν το κίνητρο που πηγάζει από τον Ιησού Χριστό. Το κλείνω τώρα αυτό το θέμα, περνάμε στις τρεις βασικές φυσικές ανάγκες που τις κάνετε λάθος, πιο πολλοί από εσάς, γιατί έτσι λειτουργεί ο κοινωνικός προγραμματισμός και έτσι σας έχουν μάθει, και τις κάνετε λάθος με αποτέλεσμα να σας προκαλούν καρκίνο. Φυσική ανάγκη νούμερο 1. Ο αερισμός, το λεγόμενο κλάσιμο που λέμε. Τι συμβαίνει με τον αερισμό, τον κρατάτε. Γιατί έχετε προγραμματιστεί κοινωνικά να κρατάτε τα αέρια σας ή να μην πηγαίνετε. Και επειδή ας πούμε είστε σε κάποιο μέρος το οποίο δεν μπορείτε να φύγετε από εκείνο το μέρος, για να πάτε κάπου να αεριστείτε, αν έχετε την εικόνα ότι πρέπει να αεριστείτε και το γνωρίζετε ότι είναι ανάγκη να αεριστείτε, με αποτέλεσμα να το κρατάτε και αυτό να σκάει μέσα σας, να διοχετεύετε μέσα. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση όμως? Όταν τα αέρια κάπου η πίεση αυτή θα ξεθυμάνει, η πίεση αυτή. Ή το πιο σωστό είναι να ξεθυμάνει, να αεριστείτε και να ξεθυμάνει στην ατμόσφαιρα. Αν όμως δεν το κάνετε αυτό και το κρατήσετε, βλέπετε ότι που το κρατάτε στην αρχή πιεζόστε και μετά από λίγο ηρεμείτε, την πνίγει. Αυτή ξεθυμάνει μέσα στο αίμα. Από τους πόρους του παχιός εντέρου καταλήγει μέσα στο αίμα και σας μολύνουν αυτά τα αέρια το αίμα σας. Με αποτέλεσμα να σας προκαλούν καρκίνο. Είναι δηλητηριώδη αυτά τα αέρια, είναι δηλητηριώδη, έχουν πολύ μεθάνιο, με αποτέλεσμα να σας δηλητηριάζουν το αίμα και να παθαίνετε καρκίνο. Και μαντέψτε γιατί. Γιατί το αίμα, μέσω της ροής του αίματος, είναι που τρέφονται τα κύτταρα. Όλα σας τα κύτταρα τρέφονται μέσω της ροής του αίματος. Με αποτέλεσμα, όταν εσείς συνέχεια δηλητηριάζετε το αίμα σας με μεθάνιο και με όλα τα δηλητηριώδη αέρια που θέλει ο οργανισμός να διώξει διαμέσου του προκτού, εσείς μολύνετε το αίμα σας, με αποτέλεσμα το αίμα, αφού κυκλοφορεί σε όλα τα κύτταρα, να μολύνει τα κύτταρά και να προκαλείται καρκίνο, να προκαλεί τον εκφυλισμό των κυττάρων σας, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι μια αιτία καρκίνου, παντός τύπου καρκίνου, να σου το πω έτσι απλά. Παντός τύπου καρκίνου είναι μια αιτία. Επομένως, βλέπετε ότι σας έχουν προγραμματίσει κοινωνικά να θεωρείτε ντροπή αυτό, δηλαδή το φυσικό μηχανισμό του ανθρώπου, ο οποίος προστατεύει τον άνθρωπο από τον εκφυλισμό, από τη δηλητηρίαση, από τον καρκίνο. Και σας έχουν κάνει να το θεωρείτε ντροπή. Πάει αυτό, δεν έχω κάτι να πω πάνω σε αυτό το θέμα, το έχω εξαντλήσει, οπότε πρέπει να βρούμε τρόπο όταν μας έρχεται να αεριζόμαστε κανονικά, ούτε σιγά σιγά για να μην ακουστεί, ούτε τίποτα. Περνάνε παιδιά στο αίμα σας όλα αυτά τα δηλητηριώδη αέρια και σας προκαλούν καρκίνο. Καρκίνο. Και μετά μπορείτε πώς φαίνεται ο καρκίνος. Δεν είναι και από τις τροφές, είναι από ένα σύνολο κακού τρόπου ζωής, το οποίο συμβάλλει και αυτό. Όταν δηλαδή εμείς εμποδίζουμε τους μηχανισμούς του σώματος που θέλει να μας προστατέψει από τη δηλητηρίαση και από την αυτοδηλητηρίαση, να το πω πιο σωστά, και από τον καρκίνο, τότε παιδιά καταλαβαίνετε ότι είναι σίγουρο ότι θα πάθουμε καρκίνο. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αν η ζύμωση γίνει στο στομάχι, τότε, γι' αυτό ήθελα να το τονίσω και θα το βάλω μέσα σε αυτό εδώ πέρα το θέμα, αν η ζύμωση γίνει στο στομάχι, τότε μας έρχεται να ρευτούμε. Ούτε το ρεύσιμο δεν πρέπει να κρατάμε. Θα πάμε κάπου και θα ρευτούμε. Θα πρέπει να ρευτούμε το συντομότερο δυνατόν. Δεν πρέπει να το πνίξουμε, γιατί πάλι βγαίνουν αέρια τα οποία ο οργανισμός θέλει να τα διώξει. Όλα αυτά τα αέρια είναι από την πέψη, όσον αφορά το ρέψιμο, είναι από την πέψη των τροφών, διπαράγονται αυτά τα αέρια τα οποία θέλει ο οργανισμός να τα διώξει. Τώρα, τα χειρότερα αέρια όμως, και αυτά είναι φυσικά βλαβερά, αλλά τα πιο βλαβερά είναι αυτά που γίνονται μετά τη διαδικασία της πέψεως, όταν ξεκινάει και περνάει στα έντερα η τροφή. Εκεί πέρα, επειδή γίνεται ζύμωση με ζυμομύκητες και με βακτήρια και με χίλια δυο, παράγονται πολλά αέρια. Δηλαδή, τα βακτήρια τρώνε και χέζουν. Τρώνε και κλάνουν και χέζουν όλα τα μικρόβια, όλοι οι μικροοργανισμοί, και παράγεται εκεί μέσα ένα νέφος αερίων, τα οποία ο άνθρωπος φυσιολογικά αερίζεται για να τα διώξει. Αν εσείς τα κρατάτε όλα αυτά μέσα. Επομένως, γνωρίζουμε τώρα ότι δεν πρέπει να κρατάμε το να αεριστούμε. Όταν θέλουμε να αεριζόμαστε, αεριζόμαστε εκείνη τη στιγμή. Άντε σε λίγα δευτερόλεπτα να τρέξουμε να πάμε στην τουαλέτα να αεριστούμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Αλλά δεν θα τα κρατάτε ποτέ. Ούτε ρέψιμο, ούτε αέρια. Πάει αυτό. Δεύτερη συνήθεια, φυσική ανάγκη που την κάνετε λάθος
και αυτό σας προκαλεί όχι ακριβώς καρκίνο, αλλά ιώσεις, μικροοργανισμούς, βλάβες στο αναπνευστικό, προσβολές στο αναπνευστικό και από ιώσεις, από διάφορα άλλα βακτήρια και χίλια δυο. Θέλετε να φτερνιστείτε και το κρατάτε, το πνίγετε. Είναι και αυτό πηγάζει από κοινωνικό προγραμματισμό, όταν οι άνθρωποι θέλουν να φτερνιστεί και αυτό. Φαντάζομαι όλοι το έχετε δει σε όλους τους ανθρώπους, έτσι σε πάρα πολλούς ανθρώπους, ότι θέλει να φτερνιστεί αυτό εδώ πέρα που κάνει και τελικά δεν αφήνει τον εαυτό του να φτερνιστεί ελεύθερα. Γιατί τι γίνεται τώρα μέσα στο σώμα σας όταν θέλετε να φτερνιστείτε και δεν φτερνίζεστε? Έχουν μπει μέσα βλαβεροί μικροοργανισμοί ή βλαβερές ουσίες οι οποίες θα προσβάλλουν τα πνευμόνια σας και κατά συνέπεια μετά το αίμα. Και όταν ο οργανισμός θέλει να φτερνιστεί, σημαίνει ότι θέλει να τα διώξει με αυτόν τον βίαιο τρόπο ο οποίος ονομάζεται φτέρνισμα. Όταν εσείς όμως τα αφήσεις και μπουν μέσα, θα προσβάλλουν το αναπνευστικό σας, μετά θα προσβάλλουν και το αίμα και ενδεχομένως να αρρωστήσετε. Οι λεγόμενες γρίπες τέτοια, να ξέρετε, πολλές φορές προέρχονται από την έλλειψη φτερνίσματος. Και γι' αυτό βλέπετε ότι συνήθως η γρίπη προσβάλλει τα πνευμόνια. Γι' αυτό βγάζετε και φλέμματα. Τα φλέμματα ουσιαστικά που βγάζετε είναι επειδή έχει πάθει βλάβη ο πνεύμονας. Και μετά βγάζετε κομμάτι του πνεύμονα με τα φλέμματα. Και φυσικά γίνεται μετά από κατάσταση. Αλλά αυτό πράγματα γίνεται συνέχεια. Κάποια στιγμή θα έχετε αναπνευστικά προβλήματα, θα έχετε άσμα, μπορεί να παρουσιάσετε καρκίνο στο πνεύμονα. Δεν πρέπει να πέφτει στο κρεβάτι. Κάθε φορά που πέφτει στο κρεβάτι από κάποια ασθένεια, να ξέρει ότι ο οργανισμός πέφτει κατακόρυφα. Και αυτό μα γίνεται πολλές φορές. Γι' αυτό συνέχεια βλέπω ότι αφήνουν ελεύθερες γρίπες και όλα αυτά. Και μας έχουν περάσει στο μυαλό μέσω της ψευτοιατρικής ότι η γρίπη κάνει τον κύκλο της, λέει, και φεύγει. Και πρέπει ένας φυσιολογικός άνθρωπος, να ξέρετε, υγιής άνθρωπος, δεν αρρωσταίνει ποτέ. Δεν πέφτει ποτέ στο κρεβάτι, γιατί τα ζωτικά του όργανα λειτουργούν στο maximum, όλο το ενδοκρινικό σύστημα, όλο το λεφικό σύστημα, όλο το σύστημα του ανθρώπου, το νευρικό σύστημα, τα πάντα λειτουργούν στο maximum, έχει πλήρη ευεξία και δεν πέφτει ποτέ στο κρεβάτι. Το να πέσει στο κρεβάτι σημαίνει ασθενής οργανισμός, ασθενικός οργανισμός και πρέπει να δωρηθεί άμεσα. Επομένως, όταν μας έρθει να φτερνιστούμε, δεν βάζουμε τίποτα μπροστά, ούτε χέρια ούτε τίποτα, δεν θα κάνουμε όπως κάνουν αυτοί με τις μάσκες. Που πάλι υπάρχει από το κοινωνικό προγραμματισμό, να βάζει τα χέρια μπροστά ή οτιδήποτε. Τι, άμα είναι έτσι, τι να κάνει. Σκοπός είναι όλα τα μικρόβια, ό,τι θέλει να διώξει ο οργανισμός, όλες τις βλαβερές ουσίες, να διασπαστούν στην ατμόσφαιρα. Δεν είναι να έχουμε τα χέρια μπροστά και να τις ξαναρυφήξουμε μέσα. Επομένως, θέλουμε να φτερνιστούμε και είμαστε στον κόσμο. Γρήγορα φεύγουμε κάπου για να φτερνιστούμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Τότε θα γυρίσουμε από την άλλη, που να μην είναι κανένας, και να φτερνιστούμε ελεύθερα. Δίχως χέρια μπροστά. Δίχως τίποτα. Όχι από τη μία, βλέπετε ότι κάνουν ουσιαστικά την παρομοίωση της μάσκας. Όταν ή που βάζουν τον αγώνα αυτά, θέλει ο οργανισμός να φτερνιστεί για να διώξει από μέσα στο 100% ότι έχει λάβει. Μπορεί να φτερνιστεί και 2 και 3 φορές. Όσο είναι απαραίτητο για να διώξει τις βλαβερές ουσίες ή τους βλαβερούς μικροοργανισμούς, ο οποίος έχει λάβει μέσω της αναπνοής. Και τώρα πάμε να σας δείξω και την τρίτη φυσική ανάγκη την οποία την κάνετε λάθος και είναι πιο σημαντική από όλες. Είναι, θα έλεγα, κατά τη γνώμη μετά από τη διατροφή και την κακή ψυχολογική κατάσταση, είναι η κυριότερη αιτία του καρκίνου. Πάμε να τη δούμε. Λοιπόν, φίλοι μου, όπως βλέπετε, η τρίτη φυσική ανάγκη που κάνετε και την κάνετε λάθος, που είναι η πιο βασική και την άφησα για το τέλος, είναι η αφόδευση. Εσείς αφοδεύετε κυρίως σε αυτές εδώ πέρα τις έτοιμες λεκάνες που σας έχουν δώσει, και φυσικά έχουμε όλοι στα σπίτια μας, οι οποίες κάνουν ελαττωματικό τον τρόπο αφόδευσης. Δηλαδή, αν ήμασταν έξω στη φύση, δεν θα είχαμε τέτοια λεκάνη. Ο μόνος τρόπος, η μόνη στάση για να αφοδεύσουμε, και είναι η σωστή αφόδευση αυτή, σωστά, είναι έτσι. Δηλαδή, διπλώνουν τα ισχύα, τα γόνατα, τόσο ώστε να ακουμπάνε σχεδόν στο στήθος. Θέλω να προσέξετε να δείτε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Το παχύ έντερο πρέπει να αδειάζει σε κάθε αφόδευση πλήρως. Και για να γίνει αυτό, πρέπει τα ισχύα να πιέσουν τα έντερα με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο για να αδειάσει το παχύ έντερο πλήρως. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα γιατί. Το παχύ έντερο ξεκινάει στο στομάχι από εδώ και κάνει αυτό εδώ το πι και τελικά καταλήγει στον προκτό. Αυτό το σημείο που είναι μακριά, το κατιόν μήμα λέγεται, θυμάμαι καλά, που είναι μακριά
από το σημείο της αφόδευσης, δηλαδή αυτό πρέπει το σημείο, το ανωδικό, δεν αδειάζει όταν αφοδεύεται σε αυτήν εδώ τη στάση. Αυτή εδώ η στάση είναι αφύσικη για να αδειάσει το παχιέντερο. Θα μου πείτε τώρα ποια είναι η λύση, θα σου πω και τη λύση μετά, απλά λίγο θέλω να σας εξηγήσω πώς πάει το σύστημα. Όταν δηλαδή αφοδεύουμε αυτήν εδώ τη στάση, που αφοδεύει ο πιο πολλής κόσμος σήμερα, αυτό το τμήμα του παχιός εντέρου δεν αδειάζει, με αποτέλεσμα να παράγονται από εκεί δηλητηριώδη αέρια από τη σύψη της περιττής ύλης που έπρεπε να απορριφθεί, να παράγονται δηλητηριώδη αέρια, με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στο αίμα και να σας το δηλητηριάζουν και τελικά να παθαίνετε καρκίνο. Έχω εξηγήσει πριν, στη διαδικασία του αερισμού, με ποια διαδικασία παθαίνει ο άνθρωπος καρκίνο μέσω του αίματος. Εν ολίγης, ξανά λέω, επειδή το αίμα, μέσω του αίμα τρέφονται τα κύτταρα, επομένως όταν το αίμα κυλάει παντού και πάει για να θρέψει τα κύτταρα, θα τα ταΐζει αυτά τα δηλητηριώδη αέρια που παράγονται από την ύλη που εισέγεται εδώ πέρα και θα έπρεπε να έχει απορριφθεί. Από τα κόπρανα δηλαδή. Θα έπρεπε αυτά να έχει φύγει. Τώρα κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η λύση όταν έχετε τέτοια λεκάνη για να μπορείτε να φοβέσετε σωστά. Γιατί και αυτές οι λεκάνες γι' αυτόν τον λόγο μας τις φέρανε. Για να παθαίνουμε ζημιά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μέσω της ελαττωματικής αφόδευσης να παθαίνουμε ζημιά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ανεβαίνετε, πατάτε πάνω από τη λεκάνη. Έτσι, είναι σημαντικό να είναι κλειστά τα γόνατα. Αν είναι ανοιχτά τα γόνατα, θα το δείτε και μόνοι σας, δεν πιέζονται τα έντερα. Πρέπει να είναι κλειστά τα γόνατα και να έχετε φυσικά μια καλή ευλογησία στα ισχύα, για να μπορείτε να είσαστε έτσι και κατά αυτή τη στάση θα αδειάζει όλο σας το έντερο σε κάθε αφόδευση. Αυτή είναι η λύση όταν έχετε μια τέτοια τουαλέτα. Έτσι. Τώρα θα μου πείτε, μα είμαστε γιαγιάδες, παππούδες, δεν έχουμε την ευλογησία αυτή, δεν μπορούμε κτλ. Θα πρέπει να κοιτάξετε να αποκτήσετε την ευλογησία, αν θέλετε πραγματικά να βρείτε τη χαμένη σας υγεία και να αφοδεύετε σωστά, γιατί η ελαττωματική αφόδευση οδηγεί σε πρόωρο θάνατο. Αυτό είναι de facto. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να μπορεί να αφοδεύει ελαττωματικά και να περιμένει την υγεία του. Έχουν πει για μια άλλη περίπτωση ότι. Σε καμία περίπτωση αυτό εδώ πέρα, εντάξει, είναι λίγο καλύτερο από αυτό εδώ πέρα, εννοείται ότι είναι καλύτερο, αλλά δεν είναι το ιδανικό για μια ιδανική αφόδευση. Βάζει ένα κουβά από κάτω για να σηκώσετε τα πόδια. Τώρα κοιτάξτε να δείτε όμως τώρα εδώ τι γίνεται. Δείτε αυτή τη στάση τώρα πόσο μακριά είναι τα γόνατα από το στήθος και πόσο πιέζονται, δηλαδή τώρα πιστεύετε έτσι τώρα πιέζονται αρκετά τα έντερα για να κουβάλουν όλη την απορριπταία ύλη. Τώρα κοιτάξτε, συγκρίνετε τώρα αυτό εδώ πέρα που κάνουν. Υποθετικά ότι έχω κάτι να κουβά με αυτήν εδώ τη στάση και κρίνετε μόνοι σας ποια είναι καλύτερη, πως πιέζονται καλύτερα τα έντερα. Λοιπόν φίλοι μου, αυτό ήταν το βίντεο, τρεις φυσικές ανάγκες τις οποίες κάνετε λάθος μέσω κοινωνικού προγραμματισμού και παθαίνετε καρκίνο. Σας χαιρετώ.